Καλησπέρα. Το πιστεύετε? Εγώ ακόμα προσπαθώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Είτε είναι το δικό μου δίκτυο, είτε είναι καινούργιοι άνθρωποι. Με πολύ μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι μαζί μας σήμερα βρίσκονται πάρα πολλοί νέοι συνεργάτες. Ενώ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα, τελικά θέλω να μιλήσω λιγάκι για μένα και να βοηθήσω όσο μπορώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι. Βλέποντας όλους εσάς, στο μυαλό μου ήρθε η πρώτη φορά σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, το Success του Νοεμβρίου, πριν από 3,5 μήνες περίπου, όταν και στην ίδια αίθουσα, κάπου εκεί πίσω, καθόμουν και προσπαθούσα να καταλάβω τι γινόταν, τι έβλεπα, τι ήταν αυτά που άκουγα. Μου φαινόταν όλα πάρα πολύ όμορφα για να είναι αληθινά. Αλήθεια. Έβλεπα παντού γύρω μου ανθρώπους χαμογελαστούς, με αισιοδοξία, με δύναμη. Και έλεγα, δεν μπορεί. Όπου και να γυρίσει το πρόσωπο, παντού υπάρχουν χαρούμενες φατσούλες. Όταν γνωρίζεις το τι γίνεται έξω από αυτήν την αίθουσα, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Σαν αρχή με βοήθησε πάρα πολύ η ομιλία μιας καινούργιας τότε μάνατζερ, η οποία ταυτίστηκα πάρα πολύ μαζί της, γιατί ήταν μητέρα, όπως και εγώ, ήταν πρώην νοσηλεύτρια και πάρα πολύ καιρό απλήρωτη, όπως και εγώ, Κατερίνα Χαριζάνη, σε αγαπάω πολύ. Τότε άρχισα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί της, γιατί είχαμε πάρα πολλά κοινά. Προσπαθούσα να καταλάβω τι περισσότερο είχε αυτή η γυναίκα και ήταν εδώ πάνω, γιατί αυτή ήταν μάνατζερ. Τελικά διαπίστωσα ότι αυτό που είχε ήταν πολύ εσωτερική δύναμη και πολύ όρεξη. Και πίστευε επίσης πάρα πολύ στον εαυτό της, κάτι που εγώ δεν το είχα. Πήρε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη από εκεί και είπε ότι ναι, έχει και αυτή δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια. Δεν διαφέρουμε σε κάτι. Γιατί λοιπόν όχι κι εγώ? Με συγχωρείτε. Πριν 3,5 μήνες λοιπόν, κάπου εκεί κάτω, στη δικιά σας θέση ήμουν εγώ. Μέσα σε λίγο καιρό μπορεί να είστε εσείς εδώ που είμαι εγώ σήμερα. Το θέμα είναι πόσο πολύ πιστεύετε ότι μπορεί να έρθετε εδώ. Πόσο μεγάλο είναι το δικό σας γιατί, ώστε να σας δώσει τα φτερά και να σας φτάσει στην κορυφή. Το δικό μου γιατί είναι εκεί κάτω. Είναι το μέλλον του παιδιού μου. Έχω στερήσει πάρα πολλά πράγματα, βασικά πράγματα από το παιδί μου και είπα ότι δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να γίνει κάτι τέτοιο. Τα κατάφερα καλά, αλλά δεσμεύομαι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Το μάνατζερ για μένα πραγματικά είναι μόνο η αρχή. Επειδή δεν θέλω να σας παιδέψω άλλο, ζήτησα από τον κύριο Πολ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σόφη. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό που θα κάνω, αλλά πραγματικά το έχω πολύ ανάγκη. Γιατί για να γίνεις ένας άνθρωπος δυνατός, πρέπει να έχεις δίπλα σου δυνατούς ανθρώπους. Οπότε θέλω να έρθει ο κύριος Δημητριάδης δίπλα μου, γιατί νιώθω ένα πολύ μεγάλο κενό όταν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Όπως επίσης και έναν άνθρωπο που οφείλεται στην εσωτερική μου μεταμόρφωση. Κάτι που άκουσα πρόσφατα από μία γνωστή μου και πραγματικά ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσα να πάρω. Πελαγία μου. Είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε δύναμη. Είναι ο άνθρωπος που της οφείλω πάρα πολλά.
Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι η δύναμή μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ πάνω χωρίς αυτούς. Αυτοί το φτιάξανε το μάνατζερ, όχι μόνοι μου. Και επίσης, κινητήρια δύναμη, το παιδί μου, βασιλικούλα μου. Με κράτησε, με στήριξε και μου έδωσε δύναμη σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί, ίσως να μην ήμουν εδώ. Τώρα όμως που είναι εδώ και έχω υπέροχους ανθρώπους, μπορώ να πάω οπουδήποτε. Έχω ανοίξει φτερά και πετάω. Κύριε Πολ, κυρία Σόφη, σας ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε είναι πάντα κοντά σε όλους τους συναδέλφους, έτσι, σε όλους τους συνεργάτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους έναν-έναν ξεχωριστά, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος πραγματικά. Ευχαριστώ όλη την οικογένεια της Forever, όλους όσους ανθρώπους συνεργάζομαι, με όσους βρίσκομαι καθημερινά μου, δίνετε απίστευτη δύναμη. Στέλλα μου, η Μαρία, η Χαϊλίδου, πού είναι, δεν την βλέπω. Τόσοι πολλοί άνθρωποι. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.